Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα, 20 Μαΐου 2017, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Πάντα μπορείτε να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Την Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα επισκεφθεί ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης και συγκεκριμένα τον Τίβο Καστάτη της Αμφίπολης. Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κυρίου Μητσοτάκη αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Τομεάρχη Πολιτισμού και Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Τομεάρχη Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Κώστα Καραμαλή και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιζικώστα, θα επισκεφθεί το πρωί της Τετάρτης 24 Μαΐου τον Τίμβο Καστά. Η επίσκεψη του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά από την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λιδίας Κονιόρδου, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσουν βαρύνουσα σημασία στο αρχαιολογικό έβριμα της Αμφίπολης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει τη στήριξή του στο ανασκαφικό έργο, το οποίο έχει σταματήσει επί εποχής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Παράλληλα, θα έχει συνάντηση και με τον Δήμαρχο Αμφίπολης, Κώστα Μελίτο. Μετά την επιβολή των Capital Controls, όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για τις καθημερινές πληρωμές τους, αναγκάζοντας έτσι τις επιχειρήσεις να προμηθευτούν τερματικά αποδοχή συναλλαγών με κάρτες ή αλλιώς POS. Η αποδοχή καρτών από τις εμπορικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική και όσες δεν δέχονται πληρωμή με αυτές θα αντιμετωπίζουν σοβαρά πρόστιμα, καθώς και ποινές φυλάκισης. Παρ' όλα αυτά, όμως, η χρήση των POS συνεχίζει να τρομάζει τους επιχειρηματίες, οι οποίοι ανησυχούν ότι συνεργαζόμενες τράπεζες ζητούν αλόγιστες προμήθειες, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την κερδοφορία τους. Αναστάτωση και ερωτηματικά έχει προκαλέσει στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες διάταξη του Πολυνομοσχεδίου, που προβλέπει ότι η τελική προθεσμία για την εγκατάσταση συσκευών ηλεκτρονικής χρέωσης POS αλλάζει και θα είναι 3 χρόνια μετά τη δημοσίευση του νόμου για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην οικονομία. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουν προμηθευτεί μηχανάκια, άλλωστε και από πολύ πιο παλιά η αγορά κινούνται με τα POS, απλά δεν είχαν τα περίπτερα, ψηλικά, κάτι μανάδικα, τέτοιου είδους δηλαδή καταστήματα, τα οποία τώρα είναι υποχρεωτικά να πάρουν μηχανάκια POS. Στείλτε στους συναδέλφους σας. Για να τους αισθήσω, είναι κάποιοι που έχουν πολύ μικρό, δηλαδή το, όχι μόνο το ποσοστό κέρδους, αλλά και η αξία του εμπορεύουν τους που πουλάνε. Εμείς ούτως ή άλλως, τα δικά μας καταστήματα που ανήκουν στον Εμπορικό Σύλλογο, δεν έχουμε, ας πούμε, 1 ευρώ και 1,5 και 2 να κόψουμε απόδειξη τόσο μικρή. Και σε εμάς η μεγαλύτερη κίνηση, να μην πω το 95%, γίνεται τώρα τελευταία με τα POS. Ο κόσμος και δεν μπορεί να βγάλει λόγω του Capital Controls πολλά χρήματα και αυτό με τη φορολογία που λένε, με την απαλλαγή. Αν πληρώνεις μέσω κάρτας, ο κόσμος προτιμάει να δώσει κάρτα έστω και να έχει κάποια μετρήτα. Υπενθυμίζεται ότι με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 28 Απριλίου 2017, δόθηκε προθεσμία 3 μηνών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών σε 85 κλάδους να εγκαταστήσουν συσκευές POS. Έτσι, η προθεσμία για εγκατάσταση των συσκευών έως τις 28 Ιουλίου ισχύει κανονικά και δεν επηρεάζεται από τη Γενική Διάταξη για Τριετή Προθεσμία που περιλαμβάνεται στο Πολυνομοσχέδιο. Πιστεύω ότι, επειδή θα είναι μεγάλα και τα πρόστιμα, ότι ο κόσμος θα συμμορφωθεί και θα έχει μηχανάκια POS, όλοι θα βάλουν. Γιατί αν γυρίσετε και δείτε, είναι πολλά καταστήματα που λένε δεν διαθέτει το κατάστημα POS. Από τη στιγμή που είναι αναγκαστικό, θα γίνει αυτό. Αλλά υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις, μου φαίνεται, για να πάρει κάποιος POS. Αυτό είναι το άσχημο. Από τη μία λένε ότι πάρτε να έχουν όλοι POS, μηχανήματα, μηχανάκια, αλλά σχεδόν δεν προμηθεύουν σε όλους. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τον Ιούλιο αναμένεται να εκδοθεί νέα απόφαση με όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν τις συσκευές POS το αργότερο έως το τέλος του έτους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και τρίτη απόφαση.
Όποια επαγγέλματα δεν περιλαμβάνονται στις τρεις αποφάσεις, τότε θα πρέπει να εγκαταστήσουν POS το αργότερο έως του τέλους του 2019, όπως ορίζει η Γενική Διάταξη. Για όσους δεν ανταποκριθούν στη σχετική υποχρέωση, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ. Προχθές ο κύριος Κουρουκίδης είχε μία συνάντηση και έθεσε κάποια θέματα και κάποια από αυτά αφορούσαν ακόμη και την ίσπραξη των POS στις τράπεζες. Τώρα, όταν είναι δεσμευμένοι οι λογαριασμοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις τα χρήματα. Οπότε δεν μπορεί κάποιος που κρατάει ένα κατάστημα και έχει έξοδα πολλά να μην μπορεί να πάρει αυτό, το αντίτιμο αυτού που χτυπάει στο μηχανάκι, γιατί δεσμεύουν τις κάρτες και δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματά σου. Γι' αυτό ζητούσαμε να υπάρχει ένας εμπορικός λογαριασμός, ο οποίος να μην πειράζεται για να πληρώνονται και κάποια έξοδα, ενίκια, έξοδα, μισθή. Γιατί μέχρι τώρα το 1250 το κατάσχετο ίσχυε, οπότε με αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένα κατάστημα μόνο με αυτό να λειτουργήσει. Είναι δηλαδή δύσκολο το να χτυπάς την κάρτα και να μην μπορείς να πάρεις τα χρήματα. Κυρίες και κύριοι, οι εξαπατήσεις ηλικιωμένων κυρίως συνεχίζονται. Να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά την κυρία Μαριάθη Κυπουρού, πρόεδρο του Βοήθεια στο Σπίτι, να μας πει περισσότερα, διότι έχουμε διάφορα κρούσματα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχουμε διάφορα με τους ηλικιωμένους. Κάποιος μάλιστα τους καταγράφει, άλλος τους κλέβει, άλλος τους ξεγελάει. Α, έτσι ακριβώς. Παρόλο που καθημερινά τους συμβουλεύουμε να είναι πολύ προσεκτικοί, να μην ανοίγουν την πόρτα σε ξένους, να μην δίνουν τα στοιχεία τους, να μην απαντάνε στο τηλέφωνο, δυστυχώς παραμένουν ένας εύκολος στόχος. Σήμερα το πρωί με ειδοποίησαν από την περιοχή Σαρακών, λίγο πριν τα Καλύβια και την Ομόνια, ένας νέος άντρας, μέσω αναστήματος, επισκέφθηκε κάποιους από τους δικούς μου συμπτωματικά εξυπηρετούμενους, με ένα μπλοκ στα χέρια, και τους προσέγγισε λέγοντάς τους ότι απογράφει τους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους. Ρώτησε ατομικά στοιχεία, τηλέφωνα, εάν παίρνουν σύνταξη, εάν είναι δική τους η σύνταξη και διάφορα άλλα, και στην πορεία αποχώρησε χωρίς να αφαιρέσει βέβαια κάτι. Σε μια δε κυρία της ίδιας ακριβώς περιοχής, προηγήθηκε, μου είπε και τηλέφωνο, το οποίο ζητούσαν να επιβεβαιώσει αν όντως μένει εκεί και θα πήγαιναν για αυτή την απογραφή. Η κυρία λίγο πιο καχύποπτη τους ρώτησε ποιος είναι και από πού, δεν τις απαντούσαν και τις το κλείσανε. Μάλιστα. Δεν ζητάνε ταυτότητα κάτι, δεν πονηρεύονται. Δεν ζητήσαν ταυτότητα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και μου έκανε έτσι λίγο να φοβηθώ είναι ότι υπήρξαν στη γειτονιά έξω νέοι άνθρωποι, τους οποίους ο συγκεκριμένος κύριος δεν προσέγγισε καθόλου. Και χτύπησε πολύ στοχευμένα κάποιες πόρτες όντως ηλικιωμένων ανθρώπων. Προφανώς ήξερε πολλούς ανθρώπους στη συγκεκριμένη. Ήξερε που πηγαίνει. Ορίστε. Προφανώς ήξερε που πηγαίνει, ίσως παρακολούθησε τις προηγούμενες μέρες. Αυτό είναι που με φοβίζει. Αν δεν είναι, σας λέω, κάποιο τυχαίο περιστατικό, αυτό είναι που με φοβίζει. Ότι ήξερε που πηγαίνει. Γιατί εγώ μίλησα σχεδόν με όλη την γειτονιά, δεν χτυπήθηκαν όλες οι πόρτες. Μάλιστα. Πάντως, κυρία Κυπουρού, σε ό,τι αφορά το τηλέφωνο, νομίζω πως όλοι έχουμε δεχτεί κατά καιρούς τηλεφωνήματα στα οποία δεν μας απαντούν. Όταν εμείς απαντάμε, δεν μας μιλάει κάποιος. Ίσως θέλω να διαπιστώσουν αν βρισκόμαστε στο σπίτι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν ξέρω, απλά δεν ξέρω πόσο είναι σύμπτωση μέσα σε λίγες ώρες να την καλέσουν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της για κάποια τάχα έρευνα που θα γίνει και την επόμενη μέρα στην ίδια ακριβώς διεύθυνση να έχουμε αυτά τα κρούσματα. Εγώ θέλω να καλέσω απλά και τον κόσμο και να είναι υποψιασμένος, ηλικιωμένοι, να το πούμε και από το σταθμό σας για μια ακόμη φορά, να μην ανοίγουν τις πόρτες τους, να μην δίνουν στοιχεία σε ξένους, να μην απαντάνε στα τηλέφωνα, αλλά και αν κάποιος φορέας ή κάποια εταιρεία κάνει όντως κάποια τέτοια έρευνα, ας το δηλώσει επίσημα είτε στην αστυνομία, την οποία εγώ έχω καταγγείλει το πρωί το περιστατικό, είτε σε εσάς, να ξέρουμε και να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι. Έτσι. Γιατί βλέπω και παρακολούθησα και κάποιο ρεπορτάζ, νομίζω χθες, ότι κάποια κλοπή πάλι σε διπλανό ακριβώς στενό στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ξέρω αν συνδέονται, αλλά είναι πολλές μαζεμένες συμπτώσεις.
Άρα λοιπόν όσοι μας ακούν ηλικιωμένοι, αλλά και νέοι συγγενείς που έχουν ηλικιωμένους, να τους πούν δύο πράγματα, να τους προειδεάσουν για κάτι. Θα κάνουμε για μία ακόμη φορά αυτή τη δουλειά, θα ενημερώσουμε όλους τους εξυπηρετούμενους μας, θα τους συμβουλεύσουμε. Δεν είναι όμως όλοι οι ηλικιωμένοι στο φοβήθες του σπίτι. Έτσι είναι και σε ηλικία που να ξεχνάνε ή να... Έτσι ακριβώς, όλοι οι νέοι άνθρωποι και επίσης, ας είμαστε και λίγο άνθρωποι. Όταν ξέρουμε κάποιος μένει δίπλα μας μόνος, ας είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Αν κάτι ακούσουμε, εντάξει, δεν λέω ότι θα σώσουμε τον κόσμο, αλλά ας δείχνουμε ένα ενδιαφέρον. Έτσι, έτσι. Κυρία Κυπόρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, 19η Μαΐου, κάθε έτος και απόγονοι των 353.000 Ελλήνων στην περιοχή του Πόντου τους τιμούν με τριήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στην πόλη των Σερών, χθες στις 7.30 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε πορεία από τα Ποντιακά Σωματεία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, ενώ ακολούθησε συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με ποντιακούς χορούς και τραγούδια. Πορεία προς την αντιπεριφέρεια των Σερών, όπου κατέθεσαν ψήφισμα, πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής μέλη ποντιακών σωματείων και όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η πορεία ξεκίνησε από τα δικαστήρια της πόλης έως και την Πλατεία Ελευθερίας. Μνήμης και τιμής, μαζευόμαστε όλοι οι Ποντιακοί Σύλλογοι του Νομού Σερών να αποτιμήσουμε φόρο τιμής στους νεκρούς μας, στους 353.000 νεκρούς που αφήσαμε πίσω. Μία ακόμα ημέρα μνήμης. Μεταφέρουμε για λίγο το παρελθόν στο παρόν. Οι μνήμες ραγίζουν, οι ψυχές θρηνούν. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να υπερασπίσουμε τα παλάδια του ποντιακού πολιτισμού. Σήμερα θα πρέπει όλοι όσοι να νουρίζουν τις συνειδήσεις τους να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι τα φρικώδη εγκλήματα δεν μπορούν να παραγραφούν και ότι είναι καιρός της αναγνώρισης της γενοκτονίας η οποία ακολουθήθηκε με την ίδια στρατηγική και για τους αδελφούς Αρμενίους και για τους αδελφούς Ασσυρίους. Μέρα μνήμης και τιμής. Ήρθα και εγώ ως φόρος τιμής εδώ στα δικαστήρια να κάνουμε πορεία, να χορέψουμε για τις 353.000 ψυχές, για τους προγόνους μας. Σήμερα τιμούμε τους νεκρούς μας, τους 353.000 νεκρούς που αδίκως φαγιάστηκαν από Μουσταφά Κεμάλ. Είναι μια μέρα δυσάρεστη για εμάς. Παρ' όλα αυτά, όλοι μαζί ενωμένοι θα προσπαθήσουμε να τους τιμήσουμε με την πορεία και κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνουμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Ιστορικοί έγραψαν, εμείς διεκδικούμε. Υπάρχουν νέοι σήμερα γύρω μας, τους βλέπουμε γύρω μας εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα. Αν και πρώτη φορά βλέπω ότι η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους τοπικούς παράγοντες εδώ, αλλά και για τον ίδιο τον ποντιακό ελληνισμό. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να πάψουμε να διεκδικούμε. Θεωρώ ότι το χρέος όλων μας, όλων των Ελλήνων, είναι να μην ξεχάσουμε αυτούς τους αδικοχαμένους Έλληνες, διότι η προσφορά τους είναι καταλυτική για τον ελληνισμό. Και θεωρώ ότι το άλλο κομμάτι κατάφερε να περισσωθεί και να φτάσει στην σημερινή πατρίδα, συνετέλεσε καταλυτικά ουσιαστικά στο να δημιουργήσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές εδώ της Βόρειας Ελλάδος. Τιμώντας αυτήν την ιστορική μέρα, όντας και εμείς θύματα της ίδιας βαρβαρότητας, της τουρκικής βαρβαρότητας, είμαστε εδώ να ενισχύσουμε αυτή την πορεία και να πούμε στους αδελφούς Έλληνες και στους αδελφούς Πόντιους ότι ο εξωελληνισμός επιμένει και στηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες για να υπάρξει εθνική δικαίωση.
Ο απανταχού ποντιακός ελληνισμός πραγματοποιεί εκδηλώσεις στις 19 Μαΐου σε πόλεις, κομοπόλεις και χωριά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων και των προγόνων τους. Τιμήθηκαν και τίμησαν τους 353.000 που υπήρξαν θύματα της θηριωδίας του κεμαλισμού στην Τουρκία από το 1914 έως το 1922. Αμέσως μετά το ψήφισμα που δόθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη, οι σύλλογοι κατευθύνθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου και κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις. Πριν το ψήφισμα όλων των ποντιακών συλλόγων της Περιφέρειας Σερών, με την ελπίδα ότι κάποτε θα ακουστεί η φωνή μας για την πραγματική αναγνώριση της γενοκτονίας. Μια πραγματική γενοκτονία και όχι φανταστική, όπως θέλουν να λέει ο Μέγας Σουλτάνος τους, αυτή τη νέα εποχή, όπως έχει ονομαστεί, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να προκαλεί. Η ευχή μου μόνο να δώσω και να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων που μου δώσαν την άδεια πριν την έγκριση να σας παραδώσω εγώ το ψήφισμα. Μνήμης, γιατί έχουμε υποχρέωση να θυμόμαστε, γιατί αλίμονο εάν ξεχνάμε. Εάν ξεχνάμε, υπάρχει κίνδυνος να ξανασυμβούν τα εγκλήματα τα οποία έγιναν από τους γείτονές μας. Διότι καλός ή κακός, είναι γείτονες και θα εξακολουθήσουν να είναι γείτονες. Θα πρέπει επομένως να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, ποιοι είναι δίπλα μας. Τιμής, γιατί έχουμε υποχρέωση επίσης να τιμούμε τους προγόνους μας. Τους αδικοχαμένους προγόνους, που κάποιοι από αυτούς χάθηκαν εντελώς, οι άμαχοι εντελώς άδικα και ανέντιμα και βάρβαρα. Κάποιοι άλλοι έδειξαν την λεβενδιά τους βγαίνοντας στον Αντάρτικο. Σε κανέμεν μικρό κι ορφανεμένον έρημον κοσιβόπουλο η βούλα κρεμαμένον έρημον κοσιβόπουλο η βούλα κρεμαμένον. Τεράστιος φάνηκε χθες ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ και έστειλε αδιάβαστη για μια ακόμη φορά την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό. Οι Ρώσοι προηγήθηκαν με 13 πόντους, αλλά οι ψυχωμένοι Ερυθρόλευκοι έφεραν τούμπα το μάτς στα τελευταία λεπτά και πήραν το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό απέναντι στη Φενέρ Μπαχτσέ, η οποία κέρδισε 84-75 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τρίποντα του Σπανούλη και Γκριν, στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός κατάφερε να αγιώσει την ΤΣΣΚΑ του απλησίας του μπάτζετ 43 εκατομμύρια ευρώ και να προκριθεί 82-78 στο μεγάλο τελικό του Final Four της Κωνσταντινούπολης. Οι Ρώσοι ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του ημιτελικού, αλλά όπως πάντα, στα κρίσιμα, μίλησε η ελληνική ψυχή που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει αίσθημα κατωτερότητας στους Μοσχοβίτες. Πρίντεζης και Παπα-Νικολάου κράτησαν τους Ερυθρόλευκους στα πιο δύσκολα σημεία του αγώνα, ενώ σπουδαίες ήταν οι εμπνεύσεις του Σπανούλη και καθοριστικό το τρίποντο του Γκριν. Οι Πειραιώτες στον Κυριακάτικο τελικό θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρ Μπαχτσέ, που παρά το άγχος του γηπεδούχου ξεπέρασε σχετικά εύκολα με 84-75 το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης στον άλλο ημιτελικό. 2-2, 78-82. Αυτό λογικά θα είναι και το τελικό σκορ. Ένα ακόμα δύο δευτερόλεπτα. Χρειάπα, επαναφορά. Ντεκολό, πετάει την μπάλα από το κέντρο. Τέλος, μια θρυλική πρόκριση από μια ομάδα που συγκλονίζει και πάλι την μπασκετική κοινότητα. Ο Ολυμπιακός των θαυμάτων, ο Ολυμπιακός των υπερβάσεων έριξε στο καναβάτσο για μια ακόμη φορά την πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Με τις καλύτερες προσδοκίες ξεκίνησε 13η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρο του Δήμου Σερών την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια. Το πρόγραμμα των θεατρικών παραστάσεων της Διεθνούς Πανεπιστημιάδας Θεάτρο, που σημειώνει μοναδική επιτυχία φέτος, συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 9 και 4 έως και στις 22 Μαΐου. Συνεχίζεται η 13η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου που διοργανώνει το ΔΥΠΕΘΕ Σερών με τη συνδρομή του Δήμου. Για 13η συνεχή χρονιά η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου στην πόλη των Σερών γίνεται τόπο συνάντησης φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τίθεται στο επίκεντρο των θεατρικών γεγονότων. Νέοι και νέες μέσα από την τέχνη του θεάτρου καταθέτουν τη δική τους αλήθεια και εκφράζουν τις δικές τους αγωνίες και ελπίδες απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν. Είμαστε στην καρδιά, στη μέση των ημερών που κρατάει, που διαρκεί η Πανεπιστημιάδα. Ναι, συνεχίζεται, πάει πάρα πολύ καλά, ο κόσμος έρχεται, χαίρεται, οι παραστάσεις είναι εξαιρετικές από όλες τις ομάδες θεατρικές που παρουσιάζονται φέτος. Σήμερα έχουμε τον πλούτο του Αριστοφάνη. Από το Τρίτο Κουδούνι, από το ΤΕΙ Σερών, από το ΤΕΙ Αθήνας Σερών, από το ΤΕΙ της Αθήνας, νομίζω θα περάσουν καλά. Είναι μια κωμωδία κλασική και θα περάσουν καλά οι θεατές που θα την παρακολουθήσουν. Τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο, όπως ήρθαν τις προηγούμενες ημέρες. Ευχαριστημένοι όλοι. Πάντα αφήνει γλυκιά αίσθηση η Πανεπιστημία, γιατί είναι νέα παιδιά που παίζουν, είναι ανησυχίες τους, είναι τα όνειρά τους. Καταθέτουν τα πιστεύω τους ή τον τρόπο που βλέπουν το σήμερα, το αύριο, την κοινωνία. Και αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, επικοινωνεί με τον κόσμο που έρχεται και γι' αυτό άλλωστε και η μακροημέρευσή της. Ναι. Πόσα χρόνια. Είναι η 13η χρονιά φέτος. Εγώ έζησα από την 8η και εδώ. Λοιπόν, τρίτη χρονιά φέτος. Από του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος, ξαναμπαίνει πάλι στο πρόγραμμα που ήταν στο ΕΣΠΑ και θα έχει τις δυνατότητες να κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα, καθώς σιγά σιγά μπήκε στην εφηβεία, μέχρι να ενηλικιωθεί, έχει μπροστά της πολλά χρόνια. Εδώ και 13 χρόνια, θεατρικά σχήματα από πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου συναντιούνται στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, παρουσιάζοντας τις επιλογές τους στο σεραϊκό και όχι μόνο κοινό. Το μήνυμα που παίρνουμε πρώτα από τον κόσμο είναι ότι ξέρει να τιμάει τα ωραία θεσμικά γεγονότα, όπως αυτό της Πανεπιστημιάδας. Έρχονται σοριδών, γεμίζει ασφυκτικά η αίθουσα, χειροκροτούν, το χαίρονται, γελάνε και δεν είναι μόνο επειδή είναι δωρεάν. Κάτι που δεν τους αρέσει, με κάποιο τρόπο το δείχνουν, αλλά έρχονται. Δεν λένε ότι προχθές, ας πούμε, δεν μου άρεσε, αλλά μην πάω και τώρα. Έρχονται, βλέπουν, κρίνουν και κάθονται. Αυτό και πάλι οφείλεται στην ιστορία του ΔΥΠΕΘΕ. Αν δεν υπήρχε ΔΥΠΕΘΕ εδώ, να καλλιεργεί τον κόσμο, από τα μικρά παιδιά, από τα σχολεία, τους μεγάλους, να είναι χώρος αναφοράς, συνάντησης και έτσι. Και να δουν μετά και την πνευματική, να πάρουν μετά και την πνευματική του στροφή. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει. Βεβαίως προχωράμε πάρα πολύ αργά, αλλά εμείς πάντα βιαζόμαστε να τα κάνουμε όλα γρήγορα. Δεν γίνονται γρήγορα τα πράγματα. Ποτέ. Γίνονται αργά, σταθερά, με πίκρες, με αγωνίες, με πισοδρομήσεις, με κατακτήσεις καινούργιες, με ιδέες που θα μπορέσουμε πάλι να το κάνουμε. Και εδώ μπαίνω στο επόμενο θέμα. Έτσι μόνος μου παίρνω το θάρρος και μπαίνω ότι η Πανεπιστημιάδα πριν από τα 2 χρόνια αυτά είχε εξασφαλισμένο ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ επί προεδρίας του ΔΣ του ΔΥΠΕΘΕ, της κυρίας Καλλιόπης Ευαγγελίδου. Ευτυχώς και η γυναίκα είχε εξασφαλίσει πρόγραμμα και έτσι η Πανεπιστημιάδα έδωσε μία όθηση, μία ανάσα να κάνει κάτι ποιοτικότερο. Τελείωσε το πρόγραμμα εκείνο, όπως είχα πει και πριν, ο Δήμος βοήθησε οικονομικά, στήριξε στο να συνεχιστεί η Πανεπιστημιάδα, έστω με πενιχρά μέσα, με πόρους δικούς μας, αλλά επαναπροκηρύσσεται πλέον το ΕΣΠΑ, ξαναβγαίνει η προκήρυξη, όπου θα γίνει η σχετική αίτηση από εμάς για να διεκδικήσουμε πάλι πρόγραμμα πενταετές, όπου εκεί δεν σας λέω πολλά λόγια, σας λέω μόνο ότι η Πανεπιστημιάδα του χρόνου, με βάση τα σχέδια και τα οράματά μας, τα σεμνά και τα πεινά, όχι τα υπερφύ αλλά και τα ανέφικτα, θα έχει πολλές εκπλήξεις.
Γέμισε η πλατεία Ελευθερίας από παιδικές φωνές. Φωνές από παιδιά των 11 κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Σερών, τα οποία έπαιξαν, χάρηκαν, γέλασαν και παρουσίασαν στους Σεραίους τη δουλειά που κάνουν όλη τη χρονιά, περιμένοντας τη νέα χρονιά να ξανανοίξει αυτό το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Πλημμύρισε από παιδικές φωνές η πλατεία Ελευθερίας της πόλης των Σερών. Μαθητές από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Σερών συμμετείχαν σε μια όμορφη γιορτή που διοργάνωσε η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Σερών το απόγευμα της Πέμπτης. Σήμερα αποφασίσαμε να βγούμε έξω από τα κέντρα μας. Όπως γνωρίζετε, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Σερών διαθέτει αυτή τη στιγμή 10 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, τα κέντρα μας της δημιουργικής απασχόλησης βρίσκονται στην πόλη των Σερών, αλλά έχουμε επίσης και στον Προβατά, όπως και στο Σκούταρι. Έχουμε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης που είναι σε δομές εκτός σχολείων. Και από πέρυσι λειτουργούμε και 6 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης σε δημοτικά σχολεία της πόλης του Σερών. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να βγούμε έξω από τα κέντρα μας, να φέρουμε ένα μικρό μέρος των δραστηριοτήτων μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα τα πράγματα δεν μπορούν να στηθούν μέσα σε μια πλατεία, και να έρθουμε εδώ στην πλατεία Ελευθερίας για να δώσουμε τη δυνατότητα και στα δικά μας τα παιδιά των κέντρων να βρεθούν με τα υπόλοιπα παιδιά και να χαρούν, να παίξουν λίγο σε διαφορετικές συνθήκες, να γνωριστούν μεταξύ τους, να κάνουν πιο ομαδικά πράγματα, αλλά και στα άλλα παιδιά που δεν είναι εγγεγραμμένα στα ΚΔΑΠ να έρθουν να γνωρίσουν τις δραστηριότητές μας και να δουν τη δουλειά που γίνεται μέσα στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των ΚΔΑΠ του Δήμου Σερών παρουσίασαν στους Σεραίους τα αποτελέσματα της φοίτησής τους στις δομές του Δήμου Σερών, καλώντας τους από τη νέα χρονιά να συμμετάσχουν και αυτοί από τη νέα σεζόν στο παραπάνω πρόγραμμα της ΚΕΔΗΣ. 1, 2, 3, πάμε! Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να βγει η μεγάλη πρόσκληση της εναρμόνισης, γιατί τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και περιμένουμε να βγει άμεσα η πρόσκληση για τις δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Καλούμε λοιπόν όλους τους γονείς. Βέβαια, τα έχουμε τελικό σκυταλοδρομίας. Προηγουμένως είχαμε ζούμπα, παραδοσιακούς χορούς, είχαμε εκμάθηση κρουστών οργάνων, έχουμε εικαστικό εργαστήρι μέσα στο βάθος, συν και κάποιες άλλες δραστηριότητες, κά κτλ. Λοιπόν, καλούμε όλους τους γονείς που ενδιαφέρονται να έρθουν είτε μέσα στα κέντρα, να γνωρίσουν τα ίδια τα κέντρα και να μιλήσουν με το υπεύθυνο εκπαιδευτικό προσωπικό των κέντρων, είτε να έρθουν στα κεντρικά της ΚΕΔΗΣ, να τους βοηθήσουμε το επόμενο διάστημα, να τους πούμε τι χρειάζεται ακριβώς και να τους βοηθήσουμε με την αίτησή τους, έτσι ώστε να υποβάλουν αιτήσεις για να μπορέσουν να πάρουν βάουτσερ και να μας φέρουν να φέρουν τα παιδιά τους από το Σεπτέμβριο στα κέντρα μας για να απασχολούνται δημιουργικά τις απογευματινές ώρες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ΚΕΔΗΣ ενημερώνει τις δυνητικά ωφελούμενες μητέρες στο πλαίσιο εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής να προχωρήσουν στην εγγραφή των παιδιών του στα ΚΔΑΠ του Δήμου Σερών. Η διαδικασία εγγραφής ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου. 3, πάμε! Μπράβο! Ρίστο εκεί απέναντι! Πιο πίσω λίγο, παιδάκια! Είχαμε στα ΚΔΑΠ μας γύρω στα 600 παιδιά, που 600 οικογένειες που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μας και η ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους αυτούς που αφήσαν τα παιδιά τους στα δικά μας χέρια, στα χέρια των εκπαιδευτών μας, για να περνάνε δημιουργικά το απογευματινό τους ωράριο. Όπως επίσης έχουμε και 50 άτομα με ειδικές ικανότητες, έτσι, τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούνται τις πρωινές ώρες στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, που πέρυσι μετεστεγάστηκε κάτω στο αθλητικό κέντρο Μόνη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Δήμου Σερών. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς είμαστε εδώ να αγκαλιάσουμε και όλους τους υπόλοιπους γονείς που θα θέλανε να έρθουν, τα παιδιά τους να γνωρίσουν και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας.
απόψη μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Με μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός για τις ΣΕΡΕΣ, το τουρνουά μπάσκετ 3x3 πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Μαΐου για πρώτη φορά και στο τοπικό διαμέρισμα του Προβατά Σερών. Το τουρνουά μπάσκετ 3x3 για αγόρια και κορίτσια δημοτικών και γυμνασίων του Δήμου Σερών διοργανώνεται για πρώτη φορά στον Προβατά Σερών αυτό το Σαββατοκύριακο. Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία, πάνω από 1.600 παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και να διασκεδάσουν με τον μπάσκετ. Το 3x3, μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει στην πόλη των Σερών, γίνεται πλέον και σε χωριά. Το ξεκινήσαμε να το πραγματοποιούμε. Σήμερα γίνεται στον Προβατά, θα ακολουθήσει και στο Λευκώνα, Σκούταρη από το Σεπτέμβριο και όσο γίνεται και σε περισσότερα και σε άλλα χωριά. Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή εδώ των παιδιών. Όλα τα παιδιά από τα γύρω χωριά είναι εδώ και υπάρχει μια έτσι νότα ζωντάνιας στο χωριό με το 3x3 που πραγματοποιείται. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές και σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Ναι, για πρώτη φορά σκεφτήκαμε να αποκεντρώσουμε μια εκδήλωση που πλέον την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. 22 χρόνια γίνεται στις ΣΕΡΕΣ, η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που το κάνουμε κάθε χρόνο με απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ανθρώπων της Ομοσπονδίας. Ήρθαμε στον Προβατά, θα πάμε και σε άλλα και σε άλλες κοινότητες των Σερών, του Δήμου μας, όπως είναι ο Λευκώνας, όπως είναι το Σκούταρι, το Μητρούσι. Θα το αποκεντρώσουμε, φυσικά πάντα στη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα ο Προβατάς έχει τόσο πολύ ζωή, ο κόσμος εδώ είναι ενθουσιασμένος και τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα που βγήκαν και από τα σπίτια τους, λίγο πιο μακριά από τις ΣΕΡΕΣ, και πολλά παιδιά εδώ, όλη η περιοχή, Προβατάς, τα γύρω χωριά, όλα είναι εδώ, παρόντες. Όλα καλά, ο καιρός είναι υπέροχος, να το ευχαριστούν τα παιδιά και βασικά να είναι κοντά στον αθλητισμό. Οι συμμετοχές των παιδιών και η άρτια διοργάνωση έχουν καταστήσει το Δήμο μας τον μοναδικό στην Ελλάδα, στον οποίο η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δίνει κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Τέλος, το τουρνουά θα διοργανωθεί στο Λευκώνα αλλά και στο Σκούταρι. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το τουρνουά 3x3 στον Προβατά. Πιστεύουμε ότι θα έχει επιτυχία γιατί βλέπουμε ότι έχει θετική εξέλιξη, ανταποκρίθηκε ο κόσμος, έχουμε πάρα πολύ κόσμο από όλη την περιοχή και θα πάμε καλά. Συγχαρητήρια και στους διοργανωτές, στον υπεύθυνο του αθλητικού τμήματος του Δήμου, τον κύριο Ιλανίδη Νίκο, και στα υπόλοιπα παιδιά της Ομοσπονδίας που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Σήμερα στο Προβατά γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι. Έχει γεμίσει όλο το χωριό με παιδιά. Έχουν έρθει γύρω στα 200 παιδιά μαζί με γονείς. Γίνεται μια φοβερή εκδήλωση η οποία για πρώτη φορά διοργανώνεται και στο Προβατά. Από τις ΣΕΡΕΣ που διοργανώνεται τα τελευταία 12-13 χρόνια και πρώτη φορά γίνεται στο Προβατά. Είναι μια πετυχημένη εκδήλωση. Θέλω να συγχαρώ την ΚΕΔΙΣ και τον πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ, τον κύριο Τερζή Βασίλη, και τον δήμαρχό μας, τον Πέτρο Αγγελίδη, που ανταποκρίθηκε στο αίτημα του της κοινότητας, έτσι ώστε να διοργανωθεί και εδώ το 3x3 μπάσκετ, το φιλικό τουρνά μπάσκετ 3x3. 1, 2, 3, μείω Καστορές! Η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και τον τελευταίο.
τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος, αντικατάστασης σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σε ραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, στο αυτοκινητοδρόμιο της πόλης των Σερών πραγματοποιείται η γιορτή των φορτηγών. Στο track show που διοργανώνει η ΛΑΜΣ, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά εντυπωσιακά οχήματα, ζώντας τις συναρπαστικές κόντρες από τα διαγωνιζόμενα φορτηγά. Super tracks με εξωτερικές βελτιώσεις, εντυπωσιακές αερογραφίες και φυσικά πλούσιο θέαμα αγωνιστικών φορτηγών διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Μαΐου η Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτα Σερών με την υποστήριξη του Πανελλήνου Συλλόγου Φίλων Φορτηγού. Ειδικότερα η παρουσία 70 και πλέον φτιαγμένων και απλών φορτηγών από διάφορες περιοχές της χώρας αναμένεται δυναμική και το θέαμα πλούσιο. Η LAMS διοργανώνει μία εκδήλωση φορτηγών, είναι το North Track Show, το οποίο θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή που μας έρχεται. Είναι μία μοναδική εκδήλωση που γίνεται στην Ελλάδα. Θα μαζευτούν γύρω στα 200 με 250 φορτηγά από ό,τι μας είπε ο Σύλλογος των Φορτηγών. Θα έχουμε καλλιστεία, θα έχουμε διάφορα σόου με τα φορτηγά. Θα υπάρχουν μαγαζιά τα οποία θα πουλάνε συναφή είδη των φορτηγών μέσα στο χώρο του αυτοκινητοδρομίου. Νομίζω ότι θα περάσουν όλοι καλά. Καλούμε όλους τους Σεραίους να έρθουν και να δουν ένα φαντασμαγορικό σόου. Δεν θα είναι αγώνας, αυτό το τονίζουμε. Θα έχει όμως, θα είναι ένα υπερθέαμα. Να σημειωθεί ότι παράλληλα με την κορυφαία εκδήλωση των αυτοκινητιστών θα λειτουργήσει μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που θα παρακολουθήσουν οι περισσότεροι θα είναι κάποια αγωνιστικά φορτηγά τα οποία θα είναι σαν εκθέματα εδώ, αλλά θα κάνουν και κάποια περάσματα. Θα κάνουν κάποιες διαδρομές σλάλομ μέσα στην ευθεία του αυτοκινητοδρομίου. Το υπερθέαμα θα είναι στα καλλιστεία των φορτηγών, θα έρθουν πανέμορφα πράγματα, τα οποία θα βαθμολογηθούν φορτηγά, τα οποία θα βαθμολογηθούν από ειδική επιτροπή και θα έχει διάφορες εκδηλώσεις με χορευτικά, με μουσικές, με διάφορα πράγματα, τα οποία δεν θα ήθελα να τα πω όλα, θα ήθελα να αφήσω και κάτι σαν έκπληξη. Εμείς απλώς καλούμε όλο τον κόσμο των Σερών και γύρω από τις Σέρες να έρθουν και να δουν ένα θέαμα που τα τελευταία χρόνια το κάνει μόνο η LAMS στο μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να ρίξουμε μια ματιά στην αθλητική κίνηση του Σαββάτου. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον Θανάση Καραδημούλα για να μας πει τι έγινε σήμερα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα διανύσουμε ήδη σήμερα. Έχουμε Σάββατο και σιγά σιγά, όπως ολοκληρώνεται ο μήνας του Μάη, ολοκληρώνονται και τα πρωταθλήματα τόσο στην Ελλάδα όσο φυσικά και σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τα ελληνικά δεδομένα, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από μια ομάδα με σεραϊκό ενδιαφέρον και αναφέρομαι στην Ελπίδα Σκουτάρεως, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία έως και τον τελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών. Μάλιστα είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει αυτό από τον σεραϊκό νομό και ήταν ο 44ος τελικός. Δεν είχε πάει ποτέ ξανά άλλη σεραϊκή ομάδα. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από τον πρωταθλητή της ΕΤΣ Ηρακλείου Ηρόδοτο με 1-0. Το παιχνίδι έγινε στα Σπάτα Αττικής. Η ομάδα λοιπόν δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα και μόλις το 7ο λεπτό το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι τυπικά γηπεδούχοι και άνοιξαν το σκορ έπειτα από σέντρα του Κιλιάρα, του γνωστού μέσου με θητεία στην Super League Κιλιάρα που έχει περάσει από Πανιόνιο και Εργοτέλη, και η κεφαλιά του Μπερνιδάκη έγραψε το 1-0 στο 7ο λεπτό.
κάπου στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου ισορρόπησε η Ελπίδα Σκουτάριος, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαν και οι δύο ομάδες τις δικές ευκαιρίες, προκειμένου η μία να τελειώσει το παιχνίδι, η άλλη να ισοφαρίσει. Καμία από τις δύο το πέτυχε. Ο Νικολούδης, ο τερματοφύλακας της Ελπίδας Σκουτάριος, ήταν εξαιρετικός για άλλη μια φορά. Έμεινε το σκορ στο 1-0. Έτσι λοιπόν η Ελπίδα Σκουτάριος κρατάει μια γλυκόπικρη γεύση αυτή της ανόδου στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή όμως και του χαμένου τελικού ήταν μια καλή ευκαιρία να κατακτήσει το κύπελο. Εντάξει, ήταν σε μεγάλη πορεία. Οπωσδήποτε καλύτερα θα ήταν να είχαμε πάρει και το κύπελο, αλλά όμως έκανε μεγάλη πορεία. Ανεβαίνει η κατηγορία και έκανε μόνο μία ήττα αυτή στο τελικό. Ακριβώς. Σίγουρα δεν μειώνουμε την επιτυχία και την πορεία της ως τώρα, απλά σίγουρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι χάθηκε και ένα τρόπαιο, ως εκεί όμως, γιατί το σημαντικό είναι ότι η ομάδα πήρε το εισιτήριο για την ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είπες και εσύ. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Κώστας Σιδηρόπουλος κρέμασε τα παπούτσια του μόλις τα 27 του χρόνια, ολοκλήρωσε την θητεία του στην Ελπίδα Σκουτάριος, σταματάει το ποδόσφαιρο και επικεντρώνεται στην ιατρική, συγκεκριμένα στο γόνατο. Κατάγεται, εκεί εξειδικεύεται στο γόνατο, κατάγεται από τις Σέρες και βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στην Βαρκελόνη σε ένα παγκόσμιο συνέδριο με τον γιατρό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου είχαν και κατηδίαν συνάντηση, και τον γιατρό της Μπαρσελόνα. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά από αυτόν τον αγώνα και δήλωσε χαρούμενος και γεμάτος με την Ελπίδα Σκουτάριος και θεωρεί ότι ήταν το κατάλληλο timing για να σταματήσει την μπάλα. Πλέον η ομάδα της Ελπίδα Σκουτάριος επικεντρώνεται στα play-off. Εκεί όπου προπορεύεται αυτή τη στιγμή, να δούμε σε τι θέση θα τερματίσει, αφού εάν τερματίσει πρώτη, τότε δεν θα ανέβει τρίτη ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αντιθέτως, αν δεν τερματίσει πρώτη, οποιαδήποτε άλλη ομάδα μαζί με την Ελπίδα Σκουτάριος και τον Απόλλωνα Παραλιμνίου θα αποτελούν του χρόνου την τριάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πάντως, αυτή τη στιγμή, η Ελπίδα Σκουτάριος και η Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής είναι πρώτοι στα play-off τις πρώτες δύο αγωνιστικές με 11 βαθμούς. Ωραία. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο μπάσκετ, θα σε πω Αθανάση, εκεί όπου ο Ολυμπιακός χθες επικράτησε επί της ΤΣΕΣΕΚΑ, την σκότωσε την Ρώσικη Αρκούδα με 82-78 και θα διεκδικήσει αύριο το τέταρτο τρόπαιό του στη διοργάνωση απέναντι στην εκπληκτική Φενέρμπαχτσε που διέλυσε την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έριξε στο καναβάτσο για άλλη μια φορά τους Ρώσους με ηγέτη τον Σπανούλη και φυσικά με πολύ καλό τον Μάντζαρη και τους υπόλοιπους κατάφεραν να κερδίσουν για άλλη μια χρονιά την ΤΣΕΣΕΚΑ, η οποία είχε σε καλή μέρα τον Τεόντες, του οποίου κατάφερε να παίξει. Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν αρκετός αυτός και συμπαίκτης του για να στερήσουν την είσοδο στον τελικό του Ολυμπιακού. Εκτός από το μπάσκετ, είχαμε και την τελευταία αγωνιστική Θανάση της γερμανικής Bundesliga. Να πούμε πώς τελείωσε το πρωτάθλημα, αφού ολοκληρώθηκε για φέτος από του χρόνου. Θα υπάρχει και γυναίκα διαιτητής μάλιστα στην γερμανική λίγα. Έτσι λοιπόν, τερμάτισε στην πρώτη θέση η Bayern Μονάχου με 82. Και τυπικά η Bayern, διότι το είχε εξασφαλίσει νωρίτερα. Πολύ σωστά, Θανάση. Δεύτερη θέση για τη Λειψία με 67 και τρίτη θέση για την Borussia Dortmund με 64. Οι τρεις αυτές ομάδες θα πάνε απευθείας στο μίλους του Champions League. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με τη Λειψία, καθώς φέρει την επωνυμία Red Bull. Κάτι το οποίο φέρει και η Salzburg από την Αυστρία. Μία από τις δύο θα πρέπει να συμμετάσχει στο Champions League. Η Δάλλας θα πρέπει να αλλάξει όνομα μία από τις δύο ομάδες. Τέταρτη θέση για την εκπληκτική Hoffenheim που θα παίξει προκριματικά Champions League. Πέμπτη θέση για την Κολονία που θα παίξει απευθείας ομίλου στην Europa League. Ενώ στην έκτη θέση τερμάτισε η Χέρτα Βερολίνου που θα παίξει προκριματικά για την Europa League. Και ποιες ομάδες πέφτουν, Θανάση? Υποβιβάστηκε η Ingolstadt και η Darmstadt παράζει τα παίξει η Wolfsburg. Ξέρουμε ποιες ανεβαίνουν? Αυτή τη στιγμή ποιες ανεβαίνουν είναι δύο οι ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν απευθείας. Μία η οποία θα παίξει παράζει με την Wolfsburg. Αυτή τη στιγμή ανέβηκαν και τυπικά η Stuttgart και το Ανόβερο, ενώ παίζεται μια θέση ανάμεσα στην Braunschweig και την Union Βερολίνου. Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Θανάση? Όχι, αυτά προς το παρόν, Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε και αύριο, πρώτα Θεός. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Θανάση.
ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας για την τηλεόραση επιλογές. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.